Καλημέρα σε όλους. Ήθελα να πω πόσο χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον κύριο Κουτουρά που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και πολύ δύναμη, γιατί είναι και ένας επιστήμονας με πάθος και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος. Στην ομιλία μου θα συζητήσουμε λίγο ποια είναι η βέλτιστη αποσυντήρωση, τι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια και θα θέσουμε και κάποια ερωτήματα. Ο καθηγητής Νάθα είπε ότι για να προσδιορίσεις το μέλλον μιας κλινικής επιστήμης θα πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πρόοδο της γνώσης κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η επιβίωση στη θαλασσιμία, όπως όλοι ξέρουμε, ένας θαλασσιμικός που δεν μεταγγίζεται μπορεί να πεθάνει στα 7 χρόνια. Αυτός που μεταγγίζεται, χωρίς να έχει κάνει ποτέ αποσυντήρωση, μπορεί να ζήσει μέχρι τα 20. Η χρήση του τεσφεράλα το 1973 βελτίωσε αρκετά το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά 50% των ασθενών πέθαιναν από καρδιακή ανεπάρκεια, όπως ανέφερε η Βόκη το 2001. Ο Πενέλ το 2013 επισημαίνει ότι από το 2000 η συνδυαστική θεραπεία τεσφεράλα περιπρόξ και η χρήση του περιπρόξ από το στόμα, καθώς και η διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία, μείωσε θεαματικά την καρδιακή θνησιμότητα και τις καρδιακές επιπλοκές. Τι γίνεται όμως με τις άλλες επιπλοκές? Τι εννοούμε με τον όρο υπερφόρτωση σιδήρου του οργανισμού? Ο σίδηρος υπάρχει στο πλάσμα και αυτό διαπιστώνεται με την αύξηση της φεριτίνης, τον κορεσμό της τρασφερίνης και την αύξηση του Lactate Plasma Iron ή του MTPI. Υπάρχει επίσης στα διάφορα κύτταρα και αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε με την αύξηση του Lactate Cell Iron. Υπάρχει στους ιστούς, στο δέρμα, τα μαλλιά της αρθρώσης, εδώ δεν μετριέται, και στα όργανα, όπως είναι η καρδιά. Ενδεικτικό είναι η μείωση του τα δύο αστεράκια στη μαγνητική, η αύξηση του LHC στο σηκώτη. Επίσης, υπάρχει στους ενδοκρινείς αδένες, στα αισθητήρια όργανα και αυτό οφείλεται κυρίως στην εναπόθεση μου σιδερίνης. Η υπερφόρτωση σιδήρου μπορεί να προκαλέσει ανατρέψιμες ή και μόνιμες βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Επειδή οι διάφορες επιπλοκές δεν προκαλούνται μόνο από την υπερφόρτωση με σίδηρο του οργανισμού, αλλά και από τον ελεύθερο τοξικό σίδηρο που κυκλοφορεί στο πλάσμα, το LPI-MTPI, θα πρέπει να κατανοήσουμε τη φυσιοπαθολογία του σιδήρου. Μπορεί ο σίδηρος να είναι ένα βασικό μέταλλο απαραίτητο σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, φυτά, ζώα, άνθρωπο, ακόμα και στα μικρόβια όπως η Γερσίνια εντεροκολίτικα ή η Κλεψιέλα. Όμως, σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν διαθέτει μηχανισμούς για την αποβολή της περίσσιας σιδήρου. Τότε, οι ελεύθερες ρίζες του σιδήρου διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία οξυδοτικού στρες που είναι υπεύθυνο για σοβαρές ασθένειες, το καρκίνο, τη γύρανση και όλες τις επιπλοκές στη μεσογειακή ανεμία. Ο σίδηρος βρίσκεται στον οργανισμό με δύο μορφές. Ο δισθενής, που ενώνεται με το οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη, τη μυοσφαιρίνη και άλλες πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε οξυδοαναβολικές αντιδράσεις του μεταβολισμού των κυττάρων, και ο τερισθενής, που κυκλοφορεί στο πλάσμα ενωμένος με τη τρασφαιρίνη και αποθηκεύεται μέσω της φερρυτίνης και της αιμοσιδερίνης. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης σιδήρου, κορεσμού της τρανσφερίνης πάνω από 75% και της φερρυτίνης, τότε ο τρισθενής σίδηρος μετατρέπεται σε δισθενή και απελευθερώνει ελεύθερες ρίζες, τις ροζ, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν βλάβες στα λιπίδια της μεμβράνης, στα μυτοχόνδρια και στο DNA των κυττάρων. Οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι ανατρέψιμες ή και μόνιμες, προκαλώντας τον κυταρικό θάνατο. Σε αυτό το slide που δανείστηκα από μια πρόσφατη δημοσίευση του Σαλίπα, βλέπετε
πως όταν υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, αυτές δεν εξουδετερώνται ούτε από την Τρασφαιρινή ούτε από τη Φελιτίνη και καταλήγουν στην δημιουργία ελευθέρων ρηξών που μπορούν να προκαλέσουν είτε ιταλικό θάνατο είτε ύμωση. Η σιδηρόπτωση φεροπτώσης είναι ένας καινούριος όρος. Είναι διαφορετική από την απόπτωση. Πρόκειται για μια μορφή ρυθμισμένου κυταρικού θανάτου που εξαρτάται από τις ελεύθερες ρίζες του σιδήρου. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία μικρότερων του φυσιολογικού μυτοχονδρίων με πυκνή μεμβράνη και μείωση ή εξαφάνιση των ελασμάτων τους με απότερη ρήξη της μεμβράνης τους. Η απορρίθμιση της σιδηρόπτωσης ευθύνεται για πολλές παθολογικές καταστάσεις όπως τις εκφυλιστικές νευροπάθειες, το Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ, η Friedreich's ατάξια, η σκλήρυνση κατά πλάκας, το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, την καρδιακή, υπατική και νεφρική ανεπάρκεια, τη σιψεμία, τη ρευματοειδή αφήνιδα και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Άλλο ένα ερώτημα είναι, είναι δυνατόν να μετρηθεί το ολικό μορφείο σιδήρου του οργανισμού? Όλοι μας ξέρουμε ότι η φεριτίνη αντικατοπτρίζει κυρίως το μορφείο σιδήρου στο ύπαρ. Δεν είναι ενδεικτική για τη συσσόρευση σιδήρου στην καρδιά, στους ενδοκρινείς αδένες και στους ιστούς. Η μαγνητική τομογραφία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση του John Wood, απεικονίζει ως επιτοπλίσσος μορφείου σιδήρου στην καρδιά και ενδεχομένως το πάνκρεας και την υπόφυση. Το LIC, μια τεχνική μέτρησης μορφείου του σιδήρου στο ύπαρ με δύο βάσεις MRI, περιγράφηκε από το Σέμπλιαρ το 2005 και αντικαθιστά πλέον τη βιοψία ύπατος. Το LPI είναι η εκτίμηση του ελεύθερου σιδήρου στο πλάσμα και μπορεί και αυτό να μετρηθεί με τη Φέρος, μία μέθοδο που ανέπτυξε ο καθηγητής Καπάνσκι. Επίσης, μπορούν να μετρηθούν με ενδοκρινολογικά τεστ, όπως το έχουμε δείξει, τα οποία μεταβάλλονται όταν τα μορφή σιδήρου φτάσει στα φυσιολογικά όρια. Τι γίνεται όμως με τους ιστούς, το δέρμα, τις αρθρώσεις, που δεν μπορούμε να μετρήσουμε το σίδερο? Υπάρχουν διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα αποσιδήρωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του TIF είναι, νομίζω, οι μόνες που θέτουν το διπλό στόχο μείωσης του φορτίου σιδήρου, αλλά και ελαχιστοποίησης του ελεύθερου ταξικού σιδήρου στο πλάσμα όλο το 24ωρο. Συνίσταται εντατικοποίηση με συνδυαστική θεραπεία σε περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας. Το αντιλικό πρωτόκολλο θέτει ένα κατώτερο όριο φεριτίνη στο 500 και ένα LIC στο 3 και πάλι με εντατικοποίηση με συνδυαστική σε περίπτωση που τα δύο αστεράκια της καρδιάς είναι κάτω από 20. Το αμερικάνικο, το καναδέζικο, το βραζιλιάνικο και το αυστραλέζικο έχουν περίπου τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες με μόνη διαφορά ότι έχουν κατώτερο όριο φεριτίνη στα 1000 και το LIC κυμαίνεται από το 3 μέχρι το 7. Είναι αποτελεσματικά τα διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα αποσυντήρωσης? Μπορεί να μείωσαν τη κλινική μόρφωση, ανέτρεψαν όμως όλες τις επιπλοκές. Γιατί? Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα όρια της βέλτιστης αποσυντήρωσης, όπως το είχαμε δημοσιεύσει το 2011 με τον Βασίλη Βερδούγα και την ομάδα του Λος Άντζελες? Η μείωση του ολικού φορτίου σιδήρου σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του οργανισμού φαίνεται μόνο όταν φτάσουν τιμές στα φυσιολογικά όρια. Φεριτίνη στο 100, LIC κάτω από 1 και τα δύο αστεράκι στην καρδιά, επίσης σε φυσιολογικά όρια πάνω από 35. Εδώ σας δείχνω μια πρόσφατη δημοσίευση τον Απρίλιο του 2016 από μια ιταλική ομάδα όπου αξιολογήθηκαν 165 θαλασσινικοί μέσου όρου ηλικίας 40 χρόνων μετά από 5 χρόνια θεραπεία όσον αφορά στην εξέλιξη του ζαχαρώδη διαβήτη,
του υποθυροειδισμού, του υπογονατισμού και της οστικής πυκνότητας. Διαπίστωσαν ότι σε επίπεδα περιτίμης πάνω από 1300 υπήρχε κίνδυνος ανάπτυξης ατροφινολογικών επιπλοκών. Ενώ με φεριτίνη κάτω από 200 διαπιστώθηκε ανατροπή των ήδη εγκατεστημένων ενδοκρινοπαθειών. Στη μονάδα της Κορίνθου, όπου και σε εμάς ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 40 χρόνια και οι μεγαλύτεροι ασθενείς είναι γύρω στα 57, έχουμε κάνει κάποιες δημοσιεύσεις και ήδη εδώ και 10 χρόνια η πρώτη δημοσίευσή μας ήταν το 2006 που με μια φεριτίνη γύρω στο 500 έγινε ανατροπή του μη ενσουλίν εξαρτώμενου ζαχαρόδου διαβήτη και των αναμαλιών μεταβολισμού της γλυκόζης και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας δύο πρωτόκολλα συνδυαστικής θεραπείας, Desferal Feriprox και Feriprox XK, φτάσαμε τις τιμές της φεριτίνης σε φυσιολογικά όρια, το ίδιο και το TAP2 αστεράκι της καρδιάς, καθώς και το LIC, και τότε είχαμε ανατροπές όχι μόνο καρδιολογικών, αλλά και των ενδοκρινολογικών επιπλοκών. Το ίδιο και η International Committee on Chelation επιβεβαιώνει αυτά τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τη συνδυαστική θεραπεία σε θαλασσινικούς στην Κύπρο, μειώθηκε το υλικό φορτίο σιδήρου του οργανισμού σε φυσιολογικά επίπεδα και στη συνέχεια με μονοθεραπεία παρέμειναν χωρίς επιπλοκές για περισσότερα από 9 χρόνια και η θνησιμότητα ήταν μηδενική. Ένας άλλος προβληματισμός είναι πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο φάρμακο αποσυντήρωσης. Πάντα βάσει του όρθου του Ποκράτη. Ωφελήν ή μη βλάβη. Πριν νον νοσέρε. Ο Βιατόφσκι, σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του, λέει ότι η εξατομικευμένη αποσυντήρωση πρέπει να δίνεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τις επιπλοκές του. Ανάμεσα στην δεσπεριοξαμίνη, τον τεφερασιρόξ και την τεφεριπρόνη που κυκλοφορούν παγκοσμίως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μονοθεραπεία ή σε διάφορους συνδυασμούς, η επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το μέγεθο της συσσόρευσης του σιδήρου και ποιο όργανο είναι το πιο υπερφορτωμένο. Την επιβάρυνση του σιδήρου ανάλογα με το ρυθμό των μεταγγίσεων. Τις ιδιότητες του κάθε φαρμάκου αποσυντήρωσης και τη χρησιμότητά του στο συγκεκριμένο ασθενή. Την ανοχή του ασθενή στο φάρμακο και την εμφάνιση τυχών παρενεργειών. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τρόπου ζωής του ασθενή για να υπάρχει συμμόρφωση. Αναδιαστήματα θα πρέπει να προσαρμόζεται τόσο το είδος όσο και η δόση της αποσυντήρωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων. Η θεραπεία θα πρέπει να ακολουθεί τα τελευταία ιατρικά δεδομένα βάσει συγκριτικών μελετών αποτελεσματικότητας, να γίνεται εντατικοποίηση της μονοθεραπείας ή της συνδυαστικής, προκειμένου να καθαρίσει επιλεκτικά ο σίδηρος από κάποιο όργανο ή να ανατραπεί η δεδομένη επιλογή. Εδώ βλέπουμε τα τρία φάρμακα που κυκλοφορούν. Πρωταγωνιστή στην απομάκρυση σιδήρου από το ύπαρ είναι το XK, ενώ στην απομάκρυση σιδήρου από την καρδιά το Feriprox. Για την απομάκρυση σιδήρου από τους ενδοκρινείς αδένες και τα δύο φάρμακα από το στόμα είναι η Σάξια, ένα κατ' του μικρού μοριακού του βάρου. Το Feriprox αναφέρεται ότι αφαιρεί το 40% του σιδήρου από την τρασφερίνη και έχει την ικανότητα δέσμευσης του μυτοχονδριακού σιδήρου, γι' αυτό έχει και επιπλέον αντιοξειδωτική δράση. Η εξουδετέρωση του ελεύθερου τοξικού σιδήρου του πλάσματος γίνεται από το Desferal κατά τις ώρες έγχυσης, και θεωρητικά από τα άλλα δύο φάρμακα, όταν τα παίρνουμε σωστά τις δοσολογίες, όλο το 24ωρο. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε
την αποβολή του ξενταργύρου που γίνεται και από τα τρία φάρμακα και κυρίως από το Escape, με το οποίο αποβάζεται επίσης και ασβέστιο. Θα πρέπει να δίνουμε συμπληρώματα. Σήμερα υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα συνδυαστικής θεραπείας, Desferal με Feriprox, Feriprox με Escape, Desferal με Escape. Πολλαπλές μελέτες έδειξαν ότι έχει πιο γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα από τη μονοθεραπεία και ως εκ τούτου αυξάνει τη συμμόρφωση. Μόνο με συνδυαστική θεραπεία επιτυγχάνεται αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου και συνεχής εξουδετερώση του ελεύθερου τοξικού σιδήρου του πλάσματος, αλλά και του LCI, γιατί δρούν συνεργατικά, όπως δημοσίευσαν πρόσφατα η Βλέχο Δημητροπούλου μαζί με το Πόρτερ. Με τη συνδυαστική θεραπεία, επίσης, χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δοσολογίες και έτσι δεν εμφανίζονται οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν με τις μονοθεραπείες, όπως έδειξαν οι μελέτες ασφάλειας. Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον ρόλο των αντιοξειδωτικών, ώστε να εξουδετερωθεί η περίσσια του ελεύθερου τοξικού σιδήρου που κυκλοφορεί στο πλάσμα όλο το 24ωρο. Πλέον, η βιβλιογραφία είναι πλήρης και μάλιστα η πρόσφατη. Το τουρμερίκ, η κουρκουμίνη, είναι ένα πολύ καλό αντιοξειδωτικό που αποβάλλει και σίδηρο σε συνδυασμό με την αποσυντήρωση. Ο Πενέλ είχε συστήσει την L-καρνιτίνη, τη βιταμίνη Β1 και D σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Βεντσίνσκι την L-καρνιτίνη, την ένασε τη κυστεΐνη, τη γλουταμίνη και το α-λιπωϊκό οξύ. Ο Ρασμίλεβιτς το πράσινο τσάι και τη βιταμίνη Ε. Ο Ελάφι τις βιταμίνες C, E και Α. Και επίσης θα πρέπει να παίρνουμε συμπληρώματα από υχνοστοιχεία, όπως είναι το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο, γιατί αυτά είναι μειωμένα και ένεκα υπερκατανάλωσης, αλλά και αυξημένης απέκτησης από τα φάρμακα του σιδήρωσης. Εδώ θα δείτε μία διαφάνεια πρόσφατη από μία μελέτη της Ρούσου, του Δημήτρη του Κουντουρά και άλλων συνεργατών, όπου δείχνει ότι η υπογονιμότητα σε θύλεις θαλασσινικές φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην άμεση και έμεση επίδραση της υπερφόρτωσης σιδήρου και το αυξημένο οξυδωτικό στρες. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία αποσυντήρωσης. Πρόκειται για τη λήψη φαρμάκων, δόση και συχνότητα, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και συνδέεται άμεσα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο γιατί η θεραπεία είναι φόρου ζωής, είναι πολύπλοκη, υπάρχουν πολλά φάρμακα, τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά, συχνά παρουσιάζονται παρενέργειες που προβληματίζουν, οι επιπλοκές είναι ύπουλες, δεν προειδοποιούμε συμπτώματα και όταν διαγνωστούν, προκαλούν απογοήτευση, φόβο και ανασφάλεια. Η σχέση γιατρού-ασθενή είναι βασική. Θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση εκ μέρους του γιατρού με αναγνώριση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αναγκών του θαλασσινικού, ούτως ώστε να τον αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Πρέπει να χτιστεί αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο γιατρός να μην επηρεάζεται από τις πολιτικές προώθησης των φαρμακευτικών εταιριών και ο ασθενής να αναγνωρίζει τις γνώσεις και το ενδιαφέρον του γιατρού του να το εξασφαλίσει μία ζωή χωρίς επιπλοκές. Εκ μέρους του γιατρού θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση για την αναγκαιότητα της θεραπείας, να οριοθετούνται οι στόχοι, να ενθαρρύνεται ο αυτοέλεγχος, να εκπαιδεύεται ο ασθενής για την αντιμετώπιση των παρενεργειών, να ενδυναμώνονται οι ατομικές δυνατότητες του κάθε πάσχοντα και να επιβραβεύεται ο ασθενής. Ο ασθενής από την πλευρά του θα πρέπει να αποδεχθεί την νόσο του και να εντάξει τη θεραπεία στον τρόπο ζωής του.
Η συνεργασία είναι απαραίτητη, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Στο διάλογο του περί εγκράτειας, ο Πλάτων περιγράφει τον Σωκράτη να διδάσκει ότι δεν θα πρέπει να επιχειρεί κανείς να θεραπεύσει τα μάτια χωρίς το κεφάλι, ούτε το κεφάλι χωρίς το σώμα, ούτε λοιπόν να προσπαθεί να θεραπεύσει το σώμα χωρίς τη ψυχή. Γιατί το μέρος δεν μπορεί ποτέ να είναι καλά, εάν το όλον δεν είναι καλά. Η αποσυντήρωση είναι τρόπον την άμυνα ολιστική θεραπεία. Σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του, ο Ντεμποράχα το 2016 είπε ότι η λύση στη θεραπεία αποσυντήρωσης δεν είναι απλή παρά τις συνεχείς έρευνες που πραγματοποιούνται εδώ και μισό αιώνα και ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή. Ακόμα και στους θαλασσιακούς που έχουν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα φάρμακα, η αποσυντήρωση δεν είναι άριστη. Στόχος είναι η διατήρηση της υγείας προς όλο και υψηλότερα επίπεδα σωματικής λειτουργικότητας και ψυχικής ευεξίας. Αυτό απαιτεί ενεργό συμμετοχή του πάσχοντα, αυτοσυνειδησία, ανάληψη ευθύνης για την υγεία του και για τον τρόπο ζωής του. Επίσης, προϋποθέτει μια πιο προσωπική ανθρώπινη σχέση γιατρού-ασθενή, με θεώρηση κατά το δυνατόν του συνόλου των όψεων της ζωής του πάσχοντα και συνεχή ενημέρωσή του. Κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Εντατική αποσυντήρωση, λοιπόν, για πρόληψη των επιπλοκών πριν εμφανιστούν. Συμπεράσματα. Μπορεί το προσδόκιμο επιβίωσης να έχει αυξηθεί, όμως δεν θα πρέπει να φυσικάζουμε γιατί νέες επιπλοκές παρουσιάζονται. Είναι αναγκαία η θεώρηση των ορίων της βέλτισης αποσυντήρωσης στα φυσιολογικά πλαίσια. Μόνο η συνδυαστική θεραπεία εξασφαλίζει αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου χωρίς παρενέργειες και πρόληψη ή και ανατροπή των επιπλοκών της μεσογειακής αναιμίας. Γιατί ένας ασθενής που είναι 40 ετών και έχει κάνει αποσυντήρωση τα τελευταία 25 χρόνια, είναι δυνατόν με τη στάνταρ θεραπεία να αποβάλει το σίδηρο αυτό που μάζεψε τα πρώτα 15 του χρόνια? Νομίζω πως όχι. Επίσης, τονίζω ότι χρειάζεται εξουδετέρωση του κακού τοξικού σιδήρου του LPI που κυκλοφορεί στο πλάσμα όλο το 24ωρο. Απαιτείται εξατομίκευση της αποσυντήρωσης ανάλογα με τις επιπλοκές και η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι αυτή που θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γιατί το μέλλον είναι γεμάτο προβλήσεις. Σας ευχαριστώ.